Απολυτικά 90,1. Είχαμε λοιπόν μια επιστολή προς τον Πρωθυπουργό που απέστειλε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, ο κύριος Γιώργος Πατούλης. Ζήτησε την άμεση παρέμβαση του Πρωθυπουργού στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, προκειμένου να αποσυμφορηθούν από τους πρόσφυγες, χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες που βρίσκονται εκεί εγκλωβισμένοι. Ένα θέμα που χθες το είδαμε αναλυτικότατα, κάνοντας ένα ρεπορτάζ στη Σάμο, τη Χίο και την Μυτιλίνη. Οπότε σας παρουσιάσαμε την εικόνα και έρχεται εδώ τώρα ο κύριος Πατούλης και ως πρόεδρος της ΚΕΔΕ ζητά ακριβώς με την επιστολή του αυτή την παρέμβαση του Πρωθυπουργού. Γιώργο μου, καλό απόγευμα και σε ευχαριστώ για την επικοινωνία. Τι κάνουμε? Γεια σου Δημήτρη, χαίρομαι που φιλοξενούμε στην εκπομπή σου και καλησπέρα στους ακροατές. Να είσαι καλά. Λοιπόν, τι ήταν αυτό που σας οδήγησε στην ΚΕΔΕ στο να στείλετε αυτή την επιστολή? Καταρχήν είναι γνωστόν η αυτοδιοίκηση, θα έλεγα η Δήμη, οι τοπικές κοινωνίες έχουν υπερβάλει αυτό, έχουν κάνει ό,τι μπορούν και ιδιαίτερα στην σχετική Ελλάδα αλλά και στην υπηρετική τώρα και που προφελούνται. Και σε κάθε περίπτωση βλέπουμε στην σχετική Ελλάδα, πέραν το κέντρο φιλοξενίας, ότι υπάρχει και μια νέα ροή, ήδη 400 και άτομα πήγανε στο Χίο. Οι οποίοι εγκλωβίζονται κιόλας, έτσι, δεν φεύγουν και εύκολα. Ή μάλλον με το σταγονόμετρο, εάν θα φύγουν. Ακριβώς, και το μεγάλο ζήτημα είναι ότι πρέπει να υπάρξουν πιο γρήγορα διαδικασίες στο επίπεδο ποιος είναι μετανάστης, ποιος είναι πρόσφυγας, ποιος έχει ζητήσει άσυλο, πώς θα επαναπατριστεί, αν χρειάζεται να επαναπατριστεί. Δεν υπάρχει μηχανισμός. Συζητώντας, Γιώργο, με την περιφέρεια, είναι πάρα πολύ αργή η διαδικασία αυτή. Και μάλιστα τώρα να σου πω και το άλλο, γιατί ξεκίνησαν να φύγουν, να φέρουν πίσω, ας πούμε, να φέρουν στην υπηρετική Ελλάδα πρώτα απ' όλα τα ασυνόδευτα παιδιά. Είναι τέτοια η γραφειοκρατία κτλ. Που ακόμα και εκεί υπάρχει πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Ακριβώς, και αυτό ξέρεις ότι είναι εις βάρος και των ίδιων αυτών των ανθρώπων αλλά και της τοπικής κοινωνίας. Πολλές φορές έχουν συμβεί διάφορα μικρά επεισόδια τα οποία όμως η τοπική κοινωνία μπορεί να φαίνονται μεγάλα γιατί και τα δικά τους νεύρα έχουν σπάσει πολλά. Εμείς θεωρούμε λοιπόν ότι πρέπει να κάνουμε ένα σχεδιασμό να ζητήσουμε από τα τεχνικά κλιμάκια και της Ευρώπης μέσα από μια κεντρικότερη ευρωπαϊκή διαβούλευση να μας βοηθήσουν ή να ζητήσουμε πού ακριβώς ώστε να διεκτερώνται περισσότερο και γρηγορότερες οι διαδικασίες. Και βέβαια αυτό χρειάζεται διότι ευχόμαστε φυσικά η συμφωνία της Ευρώπης με την Τουρκία να είναι ενισχύ, όμως βλέπουμε ότι και οι ροές αρχίζουν να αυξάνονται. Υπό αυτή την έννοια πρέπει να είμαστε και εμείς ετοιμοπόλεμοι. Θεωρούμε λοιπόν ότι ο Πρωθυπουργός μαζί με την αυτοδιοίκηση θα πρέπει να κάνει ένα γενικότερο προγραμματισμό και εάν θέλει μέσα από αυτό το προγραμματισμό όλοι να αναλάβουν τους ρόλους τους οποίους έχουν και όπου χρειάζεται βοήθεια η Ευρώπη θα πρέπει άμεσα να ανταποκριθεί διότι η μεγάλη πόρτα της μετανάστευσης είναι στα νησιά μας και συγκεκριμένα στη χώρα μας. Ναι, ναι. Μακάρι να υπάρξει κάτι. Δύσκολο το βλέπω. Υπό την έννοια ότι... δεν φαίνεται ρε παιδί να υπάρχει στρατηγική. Δεν φαίνεται να υπάρχει στρατηγική. Ωραία, βγήκε προχθές ο Μουζάλας και είπε ότι ναι, έχουν αλλάξει οι ροές, δεν είναι πρόσφυγες, είναι μετανάστες. Η τοπική κοινωνία έχει φτάσει στα άκρα. Κινητοποίηση στην Αιχείο πριν από λίγες μέρες. Επεισόδια στη Μόρια. Καθόμαστε και τα παρακολουθούμε δηλαδή. Με αυτή την έννοια το λέω. Ήδη οι τοπικές κοινωνίες έχουν υποστεί αυτό το καλοκαίρι μια μεγάλη πτώση, αν θέλεις, στην οικονομική του ζωή. Ήδη ο τουρισμός στη Λέσβο ήταν κατά 75% χαμηλότερο των προηγούμενων ετών. Αυτό σημαίνει ότι οι τοπικές κοινωνίες ήδη πάνω σε αυτό το ζήτημα για τους χειμερινούς μήνες έχουν υποστεί στο ετήσιο εισόδημά τους μια έκπτωση. Σε κάθε περίπτωση όμως, επαναλαμβάνω, θα πρέπει να δώσουμε και την έμφαση και στην ίδια τοπική κοινωνία. Θα μου επιτρέψει να σου πω και το βλέπουμε και στο Λαγκαδά και στο Δέλτα και σε άλλες περιοχές πέραν του Βόρειου Αιγαίου και του Νότιου Αιγαίου που είναι η πόρτα προσέλευσης των μεταναστών. Ότι καταρχήν θα έπρεπε να υπήρχε
μια υγειονομική πιστοποίηση. Αυτοί οι άνθρωποι ζουν σε κάποιες καταβλισμούς ή αν θέλει σε κάποια κέντρα φιλοξενίας, όπου δεν έχουν πιστοποιηθεί από τα ανεξάρτητα όργανα υγειονομικά. Διάστη περιπτώσει θα πρέπει να δούμε τον επόμενο σχεδιασμό του στο επίπεδο πώς θα μετουσιωθούν στις κοινωνίες, πόσοι θα είναι εκεί τελικά θα παραμείνουν. Είναι ζητήματα που τα συζητάμε μήνες και είναι ανοιχτά, διότι δεν βλέπουμε κανείς να έχει αναλάβει τις ανάλογες πρωτοβουλίες για να επιληθούν. Και έτσι, χρήματα που έρχονται από την Ευρώπη πηγαίνουν στις ΜΚΟ τις λεγόμενες και φυσικά οι τοπικές κοινωνίες έχουν υποστεί τη βάσανο. Βέβαια, αγαπούμε τους ανθρώπους, αλλά πρέπει όλα αυτά να έχουν ένα προγραμματισμό. Μα πρώτα απ' όλα για τους ίδιους και σε ανθρώπινο επίπεδο, Γιώργο. Ακριβώς. Έτσι. Πρώτα απ' όλα για τους ίδιους και σε ανθρώπινο επίπεδο. Ναι. Έχουν αφήσει τις ζωές τους, τις τύχες τους στη χώρα μας, σε εμάς. Εμείς τους αγκαλιάζουμε, αλλά μπορούμε και περισσότερα και για τους ίδιους και για τις τοπικές μας κοινωνίες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είσαι καλά. Υπάρχουν ζητήματα που έτσι κι αλλιώς θα βρούμε. Έτσι να συζητήσουμε, πάντα βρίσκουμε. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Αυτά από τον Γιώργο Πατούλη, πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Συντονισμένη πάντα στα Παραπολιτικά 90,1.